Χθες το βράδυ στο Δελτίο Ειδήσεων, δηλαδή τι, ότι σήμερα το πολύ αύριο θα ανακοινώσετε την μείωση της ύλης. Να ξέρουν τι έχουν να διαβάσουν τα παιδιά. Γιατί ξέρετε, κάνουν τον προγραμματισμό τους. Έχουν μπροστά τους μια διαδικασία που δεν ξέρουν αφενός μεν πότε θα διεξαχθούν οι εξετάσεις, αφετέρου σε τι θα διαγωνιστούν. Πότε θα γίνει αυτό, κυρία Υπουργέ? Κύριε Παπαδάκη, για να είμαστε σαφείς, η ύλη υπάρχει. Η ύλη υπάρχει από πέρσι. Είναι συγκεκριμένη. Mm-hmm. Αυτό που θα κάνουμε και αυτό που έχουμε ανακοινώσει είναι ότι θα προβούμε σε μία μείωση της υφιστάμενης ύλης για να μειώσουμε σε έναν βαθμό και την αναστάτωση των παιδιών, των υποψηφίων εξαιτίας του κορονοϊού και να τους δώσουμε τα δότα να επικεντρωθούν σε ορισμένα, στο μεγαλύτερο κομμάτι προφανώς της ύλης, να επικεντρωθούν σε συγκεκριμένα σημεία της ύλης. Αυτό θα γίνει μέσα στις επόμενες μέρες, κύριε Παπαδάκη. Μάλιστα. Θα το ξέρουν τα παιδιά μέχρι την Μεγάλη Δευτέρα, Μεγάλη Τρίτη, θα το έχετε ανακοινώσει για να ξέρουν τι μέχρι, γίνεται. Μέχρι να μπορούν να διαβάσουν. Θα δημοσιοποιηθεί. Μάλιστα. Ένα άλλο θέμα το οποίο πολλοί φίλοι γονείς παιδιών μου το έθεσαν, κυρία Υπουργέ, είναι το εξής. Φέτος θα δούμε τι θα γίνει. Να πάνε όλα καλά, την υγεία μας να έχουμε. Μακάρι να πάνε καλά οι καμπύλες που λένε και οι ειδικοί επιστήμονες. Να είναι καλά τα νέα που θα μαθαίνουμε. Από αυτό θα εξαρτηθεί για το πότε θα γίνουν εξετάσεις, πότε θα αρχίσουν τα μαθήματα, πότε θα κλείσουν ή θα ανοίξουν τα σχολεία. Του χρόνου τι γίνεται? Ξέρετε με ποια λογική? Τα παιδιά της πρώτης δημοτικού ή της πρώτης γυμνασίου θα πάνε με ελλείψεις στη Δευτέρα δημοτικού και στη Δευτέρα γυμνασίου. Τη Τρίτη στην Τετάρτη, τη Πέμπτη στην Έκτη. Τι θα κάνουν, γιατί δεν θα έχουν διδαχθεί όλη την ύλη. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι την επόμενη χρονιά θα τους χαριστούν, θα τους χαριστεί το σύστημα. Θα πρέπει να αναπληρωθούν τα κενά. Έτσι. Πώς θα καλυφθούν αυτά τα κενά? Κύριε Παπαδάκη, σωστά επισημαίνετε ότι το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τους υποψηφίους τρίτη ηλικίου. Βεβαίως εκεί επικεντρώνεται αυτή τη στιγμή το ενδιαφέρον σε μεγάλο βαθμό της κοινωνίας, γιατί είναι οι επερχόμενες πανελλαδικές εξετάσεις. Πράγματι, υπάρχουν ζητήματα σε όλες τις τάξεις. Από το δημοτικό, το γυμνάσιο και τις άλλες τάξεις του λυκείου. Έχουμε σενάρια για κάλυψη αυτού του χαμένου εδάφους. Πώς? Άρα αυτά τα σενάρια τα συζητούμε κεντρικά, προκειμένου ακριβώς να είμαστε έτοιμοι όταν μας πούν οι ειδικοί και μας δώσουν τις οδηγίες αναφορικά με τη λειτουργία των σχολείων. Πώς θα καλυφθεί αυτό το χαμένο? Ξέρετε, αυτό όταν θα έρθει η στιγμή θα το πούμε βέβαια. Αλλά γιατί θα πρέπει να μας εξηγήσει, όπως λέει και η Αλεξάνδρα, το πώς. Αλλά δεν είναι αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή είναι άλλα θέματα. Έχω την άποψη. Στα οποία θα πρέπει να λύσετε. Δηλαδή, αν θα πρέπει να ανοίξουν τα σχολεία ή να κλείσουν. Αλεξάνδρα μου, εδώ έχουν παρελάσει τόσοι επιστήμονες οι οποίοι λένε, κατά την άποψή μου, πρέπει να παραμείνουν κλειστά τα σχολεία. Να τελειώσει εδώ. Είναι σχολική περίοδος. Αν μου επιτρέπετε από αυτού, αν μου επιτρέπετε, έχουν ακουστεί, εγώ δεν ξέρω αν ξέρετε περισσότερες, διαφορετικές μεταξύ τους σε αυτή την κατεύθυνση που λέτε. Θα ήθελα να πω το εξής. Η κυβέρνηση έχει το μεγάλο προνόμιο να περιβάλλεται από εξαιρετικούς πυρογνώμονες, επιδημιολόγους, λοιμοξιολόγους, οι οποίοι μας συμβουλεύουν σε κάθε βήμα πρώτης λήψης απόφασης. Επικεφαλής αυτής της προσπάθειας είναι ο κύριος Τσιόδρας. Με τον κύριο Τσιόδρα συνομιλώ σχεδόν καθημερινά. Όλα τα ζητήματα που αφορούν την εξέλιξη της νόσου, για να δούμε πώς αυτά τα ζητήματα, πώς αυτά τα δεδομένα επηρεάζουν για των εκπαιδευτικών δομών. Αυτή η ειδική συνολικά, ανεξαρτήτως ειδική γνώση μπορεί να έχει ο καθένας από αυτούς, συνολικά θα μας συμβουλέψουν αναφορικά με το πότε θα ανοίξουν τα σχολεία. Να επιμένω πάντως ότι ο κύριος Τσιόδρας είναι αισιόδοξος. Τον έχετε ακούσει, έχει σχολιάσει και την πορεία της καμπύλης. Είναι γενικώς αισιόδοξος. Προφανώς ο Απρίλιος είναι ο πιο κρίσιμος μήνας. Και τώρα είναι που πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί από ποτέ και πιο πειθαρχημένοι από ποτέ στην εφαρμογή των μέτρων. Αλλά σε γενικές γραμμές η πορεία της χώρας μας είναι αισιόδοξη. Και γι' αυτό και μπορούμε να είμαστε και αισιόδοξοι με ό,τι σχετίζεται με την εκπαίδευση. Κύριε Υπουργέ, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να παραταθεί η σχολική χρονιά. Να πάρουμε το καλό σενάριο ότι αρχές Μαΐου ή μέσα. Έχω πει αυτό, κοιτάξτε να δείτε. Έχω πει ότι για τη φετινή χρονιά υπάρχει και το ενδεχόμενο παράτασης του σχολικού έτους. Υπάρχει το ενδεχόμενο γενικότερα μείωση της ύλης. Υπάρχει το ενδεχόμενο σύντμηση των διδακτικών ωρών σε 35 λεπτά, για παράδειγμα, για να γίνει πιο εντατική διαδικασία της μάθησης και έτσι να καλύψουμε και από εκεί χαμένο έδαφος. Έχουμε πολλά εργαλεία, αν θέλετε, πολλά όπλα στη φαρέτρα μας, προκειμένου ακριβώς να καλύψουμε το χαμένο έδαφος. Αλλά για να απαντήσω ευθέως στην ερώτησή σας, ναι, βεβαίως, το ενδεχόμενο παράταση του σχολικού έτους. Μέσα στον. Μετά, δηλαδή,
το διάστημα των διακοπών. Να μπούμε μέσα στο διάστημα των διακοπών των καλοκαιρινών. Απλά για να έχετε μια εικόνα, το σχολικό έτος, για παράδειγμα, στο γυμνάσιο και στο Λύκειο, τελειώνει πριν από τέλος Μαΐου, τελειώνει νωρίς. Ναι. Έτσι. Πριν από τέλος Μαΐου. Άρα, για να έτσι έχουμε μια εικόνα, ότι προφανώς μπορεί να παραταθεί αυτό και να μπούμε μέσα στον Ιούνιο. Τα δίδακτρα, τι γίνεται, κυρία Υπουργέ? Είναι ένα δεύτερο θέμα, Γιώργο, αφού τελειώσουμε το θέμα της υγείας. Βεβαίως, πες το από τώρα. Με τα δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία, σε σταθμούς, σε φροντιστήρια. Λοιπόν, έχει υπογραφεί μια υπουργική απόφαση που αφορά σε όλες τις ιδιωτικές εκπαιδευτικές δομές. Τι θα πει αυτό? Νηπιαγωγεία, σχολεία, ΙΕΚ. Αλλά επισημαίνω ότι αυτή η απόφαση δεν αφορά παιδικούς σταθμούς. Το επισημαίνω γιατί ιδιωτική παιδική σταθμή δεν υπάρχουν στο Υπουργείο Παιδείας. Θα υπάρξει προφανώς ξεχωριστή ρύθμιση για αυτούς. Άρα μιλάμε για νηπιαγωγεία, σχολεία, φροντιστήρια, ΙΕΚ και το καθεξής. Μάλιστα. Τι προβλέπετε? Με ρωτήσατε για τα δίδακτρα. Θα σας πω συχνά για τα δίδακτρα. Βάζουμε δύο κανόνες. Ναι. Ο πρώτος κανόνας είναι ότι όποιες διοικητικές κυρίως υπηρεσίες δεν παρέχονται, δεν μπορούν να χρεώνονται. Τι θα πει αυτό? Παράδειγμα, μεταφορά μαθητών, φίτηση μαθητών, απογευματινά. Αυτά από τη στιγμή που δεν παρέχονται, δεν μπορούν να εισπράττουν. Για να γίνει κατανοητό, κυρία Υπουργέ. Άρα αυτό είναι ο πρώτος κανόνας. Ναι. Ο δεύτερος κανόνας, ναι. Ο δεύτερος κανόνας λέει το εξής. Λέει ότι αν ένα σχολείο, μια δομή, δεν κάνει καθόλου την εκπαίδευση, τότε δεν πρέπει να εισπράττει καθόλου δίδακτρα. Προφανώς αναφέρομαι διαρκώς την περίοδο κατά την οποία είναι σε αναστολή λειτουργίας οι συγκεκριμένες δομές, όχι γενικά. Άρα, εάν ένα σχολείο δεν κάνει καθόλου την εκπαίδευση τώρα, το μήνα Μάρτιο-Απρίλιο, δεν θα πρέπει να εισπράττει καθόλου δίδακτρα. Αυτοί είναι οι δύο βασικοί κανόνες που βάζουμε. Από εκεί και πέρα, εναπόκειται στα σχολεία να συμφωνήσουν με τις οικογένειες ενδεχόμενη προσαρμογή διδάκτρων εάν η τηλεκπαίδευση είναι μειωμένη. Και εδώ να διευκρινίσω ότι η τηλεκπαίδευση δεν είναι μόνο η ζωντανή διδασκαλία που κάνεις, παράδειγμα, κάνουμε εμείς τώρα μέσω Skype, θα μπορούσαμε να είμαστε 15-20 μαθητές, 25 μαθητές. Είναι και η λεγόμενη ασύγχρονη, ετεροχρονισμένα δηλαδή. Ο καθηγητής ανεβάζει ασκήσεις, ο μαθητής ανεβάζει απαντήσεις. Σας άκουγα χτες, κύριε Υπουργέ, και στον Νίκο τον Χατζηνικολάου. Και δώσαμε δύο απαράβατους κανόνες που αφορούν τη μη καταβολή διδάκτρων. Έναν κανόνα που αφορά τη καταβολή διδάκτρων όταν το σχολείο δεν κάνει καθόλου τηλεκπαίδευση. Και επίσης ότι διοικητικές υπηρεσίες, μεταφορά, φοιτηση, απογευματινά, δεν πληρώνονται. Ξέρετε, εδώ όμως είναι μια διαδικασία που θα πρέπει να κάτσει, να κοστολογηθεί. Πόσο κάνει αυτό που έκανε ένα σχολείο, τόσο. Αφαιρείται γιατί δεν προσφέρεται, άρα απομένει εκείνο, είναι τ' άλλο. Δηλαδή θα πρέπει να γίνει μια μπακαλίστικη, διαδικασία μεταξύ του σχολείου και του παιδιού, των γονιών. Σε κάθε λογαριασμό, αν θέλετε, κύριε Παπαδάκη, υπάρχει ξεχωριστή μία στη μεταφορά των μαθητών, στη σύντηση. Είναι ξεχωριστά αυτά μέσα στον λογαριασμό που πηγαίνει στους γονείς. Αυτά λέτε δεν πληρώνουν. Για τα φροντιστήρια ξένων γλωσσών, για τα μαθήματα μουσικής, για τα μαθήματα χορού. Είναι υπεύθυνο το Υπουργείο Παιδείας, γιατί και εδώ έχουμε. Εδώ δεν υπάρχει η δυνατότητα να γίνεται. Μαθήματα χορού, δεν ξέρω τι αναφέρουν. Μαθήματα χορού, όχι, δεν είναι. Υπουργείο. Είναι οι σχολές χορού που κάνουν τα παιδιά το μπαλέτο. Είναι οι σχολές μουσικής. Είναι έτσι. Όχι. Τα φροντιστήρια ξένων γλωσσών. Και μέσης εκπαίδευσης, όχι μόνο ξένων γλωσσών. Τα φροντιστήρια υπάγονται σε κατά κύριο λόγο ξένων γλωσσών. Τα φροντιστήρια υπάγονται σε αυτή τη ρύθμιση. Απλά να εξηγήσω ότι για τις υπηρεσίες, τις οποίες αναφέρθηκα ότι δεν εισπράττονται, είναι συγκεκριμένη αναφορά. Μα πάρετε μια οποιοδήποτε μηνιαία, αν θέλετε, μηνιαία κατάσταση παροχών ενός ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου, έχει αναφορά πόσο είναι η μεταφορά, πόσο είναι η σύντηση και το καθεξής. Αυτά προφανώς και δεν πρέπει να χρεώνονται. Αν ένα σχολείο δεν κάνει καθόλου την εκπαίδευση, προφανώς και πάλι δεν πρέπει να εισπράττει δίδακτρα. Ξέρετε, έχουν προπληρωθεί αυτά και φοβάμαι μήπως υπάρχουν, ξέρετε, αντιδικίες. Πρέπει ή να επιστραφούν χρήματα ή να τα συμψηφίσουν. Προφανώς μπορεί να γίνει ψηφισμός. Κοιτάξτε, κύριε Παπαδάκη, υπάρχει ψηφισμός. Το σημαντικό είναι κατά τη διάρκεια αναστολής λειτουργίας να εμείς πήραμε κάποια μέτρα τα οποία ήταν σημαντικά. Πρώτον, για να στηριχθεί ο κλάδος. Γιατί όλοι θέλουμε, αν θέλετε, αυτοί οι εργαζόμενοι να μην χάσουν τη δουλειά τους, δηλαδή να είναι βιώσιμες οι επιχειρήσεις, να μην βρεθούν στον δρόμο προφανώς. Άρα στηρίζουμε τους εργαζόμενους και διοικητικούς και εκπαιδευτικούς. Να σημειώσουμε ότι όταν σχολείο κάνει τηλεκπαίδευση, το κόστος το υπομίζεται αποκλειστικά το σχολείο. Δεν μπαίνουν στη στήριξη των 800 ευρώ. Είναι σημαντικό να το επισημάνουμε αυτό. Άρα μέτρα που στηρίζουν και τους εργαζόμενους
και τις οικογένειες, αλλά και τις εκπαιδευτικές δομές. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσουμε που είχατε την καλοσύνη να ανταποκριθείτε στον κάλεσμά μας. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, κυρίες και Πίπη, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να πάμε σε ένα θέμα το οποίο ζητάτε και το ζητάμε και εμείς να διευκρινιστεί, γιατί έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Τι θα γίνει κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, τι θα γίνει ιδιαίτερα κατά την Μεγάλη Παρασκευή, το Μεγάλο Σάββατο, εάν θα παραμείνουν κλειστοί ή όχι οι ναοί. Και τα πράγματα περιπλέκονται μετά από την εγκύκλιο η οποία εστάλει στους Μητροπολίτες της Ιερέας Μητροπόλης από την Ιερά Σύνοδο. Ίσως ξεκαθαρίζουν τα πράγματα, γιατί στην τηλεφωνική γραμμή, Γιώργο. Βέβαια. Είναι μαζί μας ο